Παρότι η κρίση εδώ και τρία σχεδόν χρόνια κυριαρχεί στη χώρα και οι οικονομικές επιπτώσεις δείχνουν να καταπίνουν τις ζωές των ανθρώπων και να διαλύουν την κοινωνία, ευτυχώς υπάρχουν ακόμα πυρήνες αντίστασης. Συλλογικά ή μεμονωμένα γίνονται προσπάθειες που μας θυμίζουν ότι η ζωή συνεχίζεται μέσα από τη γνώση, τον πολιτισμό και τα νιάτα που πρέπει να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να προσπαθούν και να ελπίζουν. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκδόσεις Λογίων διοργανώνουν διαγωνισμό διηγήματος για μαθητές γυμνασίου και ηλικίου. Τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος μας εξηγεί ο υπεύθυνος του εκδοτικού οίκου, διδάκτορ φιλοσοφίας και θεολογίας Γιάννης Πλεξίδας. Στα πλαίσια ανάδειξης του πολιτισμού, το οποίο θεωρώ ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή που περνάει η πατρίδα μας, οι εκδόσεις Λογίων διοργανώνουν έναν λογοτεχνικό διαγωνισμό για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Οι μαθητές λοιπόν καλούνται να γράψουν διηγήματα μέχρι, από ένα διήγημα βέβαια εννοείται ο καθένας, μέχρι 800 λέξεις. Τα διηγήματα αυτά θα τα στείλουν στον εκδοτικό οίκο, μπαίνοντας στο site του εκδοτικού οίκου και στέλνοντάς τα σε ηλεκτρονική μορφή, σε αρχείο Word, μέσω email, και θα επιλεγούν τα καλύτερα 25 διηγήματα των μαθητών γυμνασίου και 25 καλύτερα διηγήματα των μαθητών λυκείου, τα οποία θα βγουν μετά σε βιβλίο. Αυτή είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Απλά αναρωτιέμαι πώς αυτή τη δύσκολη εποχή της κρίσης που ο καθένας κοιτάζει να κουνηθεί όσο γίνεται λιγότερο, οι εκδόσεις Λογίων πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Διότι υπάρχει και το πρακτικό και το οικονομικό μέρος. Σαφέστατα υπάρχει το οικονομικό μέρος. Θεωρούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον αυτό που βλέπω και με προβληματίζει, είναι αυτός ο κανιβαλισμός και η ανθρωποφαγία που εμφανίζεται στην κοινωνία μας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ενώ θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να εμφανιστεί μια συναλληλία, μια αγαπητική διάθεση προς όλους εκείνους που πάσχουν και υποφέρουν. Θεωρώ όμως ότι είναι ακριβώς η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να μην αφήσουμε το ρεύμα να μας παρασύρει, να μην βαλτώσουμε και να προχωρήσουμε. Θα ήταν, νομίζω, το χειρότερο για όλους μας να κλείσουμε τα χέρια μας, να σταυρώσουμε τα χέρια μας και να περιμένουμε να μας θάψουν οι εξελίξεις και να χαθούμε σε αυτό τον κυκαιώνα των προβλημάτων. Σιγά σιγά με σταθερά βήματα προχωράμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και είναι, παρακαλώ. Και κυρίως νομίζω είναι καιρός να θυμηθούμε αυτό που θεωρητικά το λέμε, αλλά πρακτικά νομίζω δεν το καταλαβαίνουμε, ότι θα πρέπει, αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση, να επενδύσουμε στη γνώση. Στη γνώση, στα παιδιά, γιατί και στον πολιτισμό. Τα παιδιά είναι το μέλλον αυτής της χώρας και είναι δική μου έτσι επιθυμία να δείξω ότι εμείς εδώ δεν μπορούμε να είμαστε γνωστοί οι πόλοι των Τρικάλων μόνο για τα εξαιρετικά κατά τα άλλα καφέ που έχουμε. Έχουμε παιδιά που αγαπούν τον πολιτισμό, αγαπούν τη γνώση, αγαπούν τη μόρφωση. Οι συνεχείς επιτυχίες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα ανώτατα τεχνολογικά, ανώτερα τεχνολογικά ιδρύματα, στα ΑΤΕΗ, το δείχνουν αυτό, ότι έχουμε πλούσια, έχουμε επίσης πλούσια παράδοση πνευματική σε αυτόν τον τόπο και θέλω, είναι η δική μου επιθυμία, να αναδειχθεί αυτό. Σε ποια διεύθυνση και μέχρι πότε μπορούν να στείλουν τα παιδιά τα διηγήματα? Τα διηγήματα τα στέλνουν στο email του εκδοτικού οίκου. Θα μπουν στη σελίδα η οποία είναι www.logion.gr. Εκεί θα βρουν το email του εκδοτικού οίκου, μπορούν να στείλουν το διήγημα. Καταληκτική ημερομηνία για τη συγγραφή του διηγήματος θεωρείται η 10η Ιανουαρίου.